Σήμερα θα μιλήσουμε για μια παράσταση που σας την έχω διαφημίσει πολλές φορές, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες παραστάσεις που είδα φέτος και σίγουρα μια από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει γενικότερα. Μιλάμε για τους ήρωες στο θέατρο Βασιλάκου και έχω την χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Ιωρκλή Μιχαηλίδη, έναν εκ των τριών πρωταγωνιστών της παράστασης, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα πράγματα από όσα έχω πει εγώ. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ εγώ. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Οι θεατές μπορούν πάντα να πούν περισσότερα από εμάς. Σωστό και αυτό. Εμείς θέλουμε τη δική σας ματιά. Να δούμε αν έχουμε πέσει μέσα. Να κάνουμε το κάνουμε επί σκηνής. Ξέρετε, αυτό όλο το πράγμα γίνεται με μεγάλη έτσι, προσοχή, λεπτομέρεια, κόπο με το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς. Αλλά τον τελικό λόγο έχουν πάντα οι θεατές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είναι και αυτό που λέω και για εμάς τους δημοσιογράφους, ότι το καλό θέατρο, το θέατρο γενικότερα, κοινωνείται από στόμα σε στόμα, από θεατή σε θεατή και όχι από εμάς. Εμείς απλά κάνουμε μία μικρή κουκίδα, βάζουμε σε αυτό. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός. Είναι ο δικός σας ρόλος, αλλά πιστέψτε με, τόσα χρόνια είναι μία παράσταση αυτό που το στόμα με στόμα είναι αυτό που την κάνει να είναι ή δημοφιλής ή να μην πάει καλά. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δηλαδή οι θεατές που δεν βγαίνουν από μέσα, δεν μπουν στους φίλους τους, στον κύκλο τους, πηγαίνετε να το δείτε γιατί αξίζει τον κόπο ή μην πάτε, γιατί είναι καθοριστικό για την πορεία μιας παράστασης, τη σχέση της με τον κόσμο πάντα μιλάμε. Εγώ πάντως σας έχω στείλει πολύ κόσμο. Λοιπόν, από στόμα σε στόμα. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Οπότε κύριε Μιχαηλίδη, ας ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για την παράσταση, δύο λόγια για το έργο καταρχάς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε ένα σημαντικό έργο της σύγχρονης δραματουργίας και μάλιστα είναι και μια ιδιότυπη περίπτωση. Έχουμε ένα πράγμα που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κωμωδία, αν και είναι ιδιότυπο, αλλά αγγίζει κυρίως το ποιητικό θέατρο, είναι επηρεασμένο από τον Ιονέσκο, από τον Μπέκετ, χωρίς να είναι ένα έργο τόσο αυστηρά θεατροφιλικό όπως είναι τα πολύ συγκεκριμένα μεγάλα κείμενα, εντάξει, του Μπέκετ και του Ιονέσκου ή του Τσέχοφ. Απλώς είναι ένα έργο πολύ τρυφερό, πολύ μαστορικά γραμμένο, το έχει γράψει ηθοποιός και έχει γράψει και άλλα έργα, και ένα έργο το οποίο έχει διακριθεί και στη Γαλλία γιατί είναι μεγάλος συγγραφέας, αλλά είναι ενδεικτικό πράγμα που εσείς ξέρετε ότι ο Τόμ Στόπαρτ, ένας από τους βραβευμένους σεναριογράφους και θεατρικός συγγραφής, πολύ μεγάλη μορφή στην Αγγλία, το ανέβασε, το μετέφρασε και το ανέβασε με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Ηθοποιούς δηλαδή πολύ γνωστούς και σε εμάς ακόμα λόγω του Hollywood και της θεατρικής τους πορείας στην Αγγλία, και μετά το πήρε και ο πολύ σπουδαίος πρωτοποριακός, σε εισαγωγικά εντάξει, μου επιτρέψετε την έκφραση, σκηνοθέτης ο Τούμινας, και το ανέβασε στο θέατρο Βαχτάγκου στη Μόσχα. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να έχει επαφή και με έναν θεατή ο οποίος δεν έχει δει και ποτέ στη ζωή του θέατρο. Θέλω να πω, έχει αυτό το μεγάλο πλεονεκτήμα, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραφή του, είναι απολαυστικό και σε αυτό βέβαια συνέβαλε καθοριστικά στην παράσταση, γιατί ένα έργο μόνο δεν φτάνει. Ο σκηνοθέτης, ξέρετε, στο θέατρο με καθοριστική η παρουσία, το χέρι του σκηνοθέτη, το μαγικό χέρι. Εδώ το μαγικό χέρι του και το μαγικό μυαλό του Μιλιβόγεδης, του Νικήτα Μιλιβόγεδης, νομίζω ότι σε αυτά οφείλεται κυρίως το συνέστημα που μεταδίδει η παράσταση, η ρυθμή της, οι λεπτομέρειές της, ήταν καταλυτική η δουλειά του Νικήτα Μιλιβόγεδης. Και πραγματικά αυτό νομίζω που είπατε κύριε Μιχαηλίδη είναι αυτό που βγάζει παράσταση, βγάζει συνέστημα. Από την αρχή μέχρι το τέλος, διαφορετικά συναισθήματα, όχι ένα συνέστημα για την αλήθεια, είναι διαφορετικά συναισθήματα και είναι και νομίζω, γιατί εμείς είμαστε μια μεγάλη παρέα που ήρθαμε, ο καθένας έβλεπε και λίγο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή πόσο αισιόδοξο ήταν το τέλος, πόσο στενάχωρο ήταν, πόσο πιεστικό ήταν, ο καθένας το εξέλαβε διαφορετικά. Και αυτό νομίζω είναι η μαγεία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι μια παράσταση την οποία βλέπεις γελώντας, χαμογελώντας. Και αυτό που ακούμε από τους θεατές και για μένα είναι πολύ έτσι, σημαντικό, πέρα από το ότι θεωρούν απολαυστικοί με αυτούς που έχουμε μιλήσει την παράσταση, είναι ότι φεύγουν από το θέατρο με μια γλυκιά αίσθηση. Δηλαδή ότι είδαν κάτι το οποίο η ψυχή τους είναι κάπως πιο γεμάτη, ελαφρότερη, έχουν μια τέτοια αίσθηση.
σας λέω ρήματα τα οποία, και επίθετα τα οποία έχουν, λένε οι θεατές. Εγώ θα προσπαθήσω να πω... Αίσθηση έχουμε και εμείς πάνω παίζοντας. Ότι είναι ένα πολύ γλυκό πράγμα. Και το κάνουμε πολύ αγαπητοί και οι τρεις μας. Νομίζω ότι και αυτό φαίνεται πάντως, ότι το αγαπάτε αυτό που γίνει. Δηλαδή, μας το βγάζετε εμάς τουλάχιστον επί σκηνής. Δηλαδή, ότι υπάρχει και αγάπη για το κείμενο και ένα πολύ ωραίο δέσιμο όλης της παράστασης, όλων των συντελεστών. Η ιστορία, να πούμε και για τους φίλους. Ξεκινάει από την παραγωγό μας, την Μαρία Ανατολή, η οποία μας είναι πολύ, πολύ σπουδαία καλλιτέχνης καταρχήν, και γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη παραγωγός με πολύ στοργή. Δεν έχω ξανασυναντήσει τόση αγάπη και στοργή στη ζωή μου από ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά η Μαρία Ανατολή, εντάξει, είναι τόσο πολύ σχεδής προσωπικότητα καλλιτεχνικά, αλλά και ως παραγωγός μοναδική. Οπότε ξεκινήσαμε από εκεί. Το ίδιο ήταν και ο Μιλιβόγεβιτς ο Νικήτα, ο οποίος είναι και μεγάλος μαέστρος, ξέρει πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Και εμείς οι τρεις είμαστε πολύ αγαπημένοι και το κάνουμε πολύ έτσι, με πολύ ιδιαίτερη τρυφερότητα και πάθος μεταξύ μας. Και αυτό χρειάζεται κιόλας, γιατί είναι και καταλυτικό στοιχείο και για το ίδιο το έργο, για τους ίδιους τους ρόλους. Εσείς είσαστε λίγο πιο γκρινιάρης? Ναι, όχι ο μονογκρινιάρης, θα ωραία του τρελού έτσι, όχι. Α, εντάξει, όχι, γλυκός τρελός. Εντάξει, αυτό ήταν επιλογή να το κάνουμε έτσι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και τελείως παρανοϊκός. Γιατί έχει προβλήματα. Κανονικά στο έργο ο δικός μου ρόλος έχει μια ιστερική αγοραφοβία. Mm-hmm. Είναι ιστερικός, δεν είναι... Απλώς απαλύναμε ορισμένα στοιχεία για λόγους ισορροπίας της παράστασης και για λόγους ανάγνωσης του έργου. Έτσι, των ρόλων οι χαρακτήρες έχουν από το γράψιμο πάντα σε όλα τα έργα, μπορούν να τους δεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οπότε το γκρινιάρης είναι καλό, είναι θετικό έτσι όπως το λέτε. Να πούμε λίγο ότι η ιστορία είναι τριών βετεράνων στρατιωτικών ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ναι. Οι οποίοι ζουν σε έναν χώρο, σε ένα γυροκομείο. Γυροκομείο, ναι, ναι. Και όσα διαδραματίζονται εκεί, σε αυτή την περίοδο της ζωής τους. Είναι απόμαχοι, είναι μοναχικοί πλέον. Στην ουσία θέλετε ότι δεν έχουν που άλλο να πάνε, να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Στην ουσία είναι έγκλειστοι, τσακισμένοι από τον πόλεμο, άλλος ψυχολογικά και άλλος σωματικά. Και... αυτοί οι άνθρωποι όμως παρόλα αυτά αισιοδοξούν και προσπαθούν να ονειρευτούν και να ζήσουν, να έχουν ενδιαφέροντα στη ζωή τους, η οποία εκ των πραγμάτων δεν τους προσφέρει τίποτα, καμία δυνατότητα. Αυτοί εφευρίσκουν όμως διάφορους τρόπους για να επιβιώσουν και για να διαφύγουν. Σωστά. Ακριβώς αυτό. Για να διαφύγουν με όποιον τρόπο. Γιατί σας λέω, εκεί πέρα υπήρξε μια διχογνωμία μεταξύ των θεατών για το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο καθένας που το βλέπει να δούμε πώς το εκλαμβάνει. Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια... αυτό συμβαίνει και σε όλα τα έργα. Αυτές οι αναγνώσεις που λέμε, αυτά είναι και προσωπική ματιά του κάθε θεατή. Όλα αυτά, είπαμε, συμβαίνουν στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Είναι κάθε μέρα από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, έτσι? Ναι, 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 ναι. Να πούμε λίγο και τους υπόλοιπους συντελεστές. Το Θέατρο Βασιλάκου. Ένας ωραίος χώρος, γιατί αυτό επίσης που με ικανοποιεί είναι, επειδή η κυρία Τόλια ανακαίνισε το θέατρο, ότι όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεατρικός χώρος. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό στη λειτουργία μιας παράστασης. Είναι και πολύ ζεστός χώρος. Ζεστός και προσεγμένος πολύ. Και να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Τη μετάφραση... Η μετάφραση έχει κάνει η κυρία Τόλη. Ναι, τα σκηνικά ο κύριος Γαβαλάς, τα κοστούμια ο κύριος Σδούγκος, φωτισμοί Ελευθερία Ντεκό. Και είναι μαζί σας φυσικά επί σκηνής ο Γιάννης Φέρτης και ο Δημήτρης Πιατάς. Α, ναι, έχω και τα παιδιά μαζί μου. Να τους πούμε και αυτούς. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το αστείο μας που λέμε. Λέω, πήρα και τα παιδιά μαζί μου, λέω, φέτος. το άλλο αστείο που λέμε διαρκώς, εγώ τους λέω χαίρομαι γιατί είμαι ο μικρότερος του θειά σου. Είμαστε τρεις διαφορετικές γενιές. Για μένα είναι, πρέπει να, ή όχι πρέπει, είμαι ευγνώμων και χαρούμενος. Και νιώθω πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή να παίζω δίπλα σε τέτοιους ηθοποιούς με τόσο μεγάλη διαδρομή, σπουδαίους συναδέλφους. Αλλά γι' αυτό τους ευχαριστώ, δεν είναι μόνο η θεατρική τους τέχνη, είναι και η αγάπη τους και η τρυφερότητά τους, είναι πολύ σπουδαίοι σε όλα. Και
Μόνο ευγνώμων και ευτυχής μπορώ να είμαι. Αυτά όχι επειδή συνεργαζόμαστε και επειδή υπερβάλλω και λέω τις συνηθισμένες αυροβροσύνες μεταξύ μας, τα εννοώ 100% αυτό που λέω. Νομίζω ότι και ο κόσμος που παρακολουθεί την πορεία και των τριών μπορεί να τα πει χωρίς να έχει μιλήσει καν με κανέναν από εσάς. Θα αντιλαμβάνεται, γιατί νομίζω ότι φαίνεται. Αν κάποιος έχει μια αντίληψη α, μπορεί να το διακρίνει ακριβώς αυτά που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ωραία παράσταση, για μια δουλειά που την απόλαυσα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά και για τη δική σας αγάπη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.